Καλή χρονιά μας. Περάσατε καλά στις γιορτές, όλα καλά. Ξεκουραστήκατε, φάγατε πολλά γλυκά, όλα καλά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Να σας κάνουμε κάποια ερώτηση λίγο, να καταλάβουμε ότι είσαστε έτοιμοι. Για να ακούσω μια ωραία... Τώρα να ακούσω μια πολύ ωραία ησυχία. Καλή είναι, ε? Είναι καλή, είναι. Εντάξει. Λοιπόν, ποιος θα μας πει τι παράσταση έχουμε σήμερα, πώς λέγεται το τίτλο. Τίτλος, πες. Το δίλημα του Καρικάτζαρου. Ακριβώς. Διαβασμένη ήρθε. Και έχω μια ερώτηση να σας κάνω. Πληροφορία για τον Καρικάτζαρο. Για τον Καρικάτζαρο είναι κάποιος, ξέρεις. Τρώνε τα γλυκά, τα ανακατεύουνε, τα κάνουν όλα με κάτω. Άλλη πληροφορία, πες. Έχουν το χαμψί, μεγάλη μύτη. Κάτι άκουσα από εκεί, πείτε. Ο Βέντρο. Μισό λεπτό, δεν ακούω όμως όλους. Έχω φύγει ένα κουρτσάκι. Πες. Τρώνε ψωμιά γλυκά. Πες. Τα πράγματα. Πάλι δεν ξέρω. Και ένα τελευταία πληροφορία. Πες. Κορδέλε, κάνε. Είναι τέλος πάντων σκανταλιάκια. Γνωρίζετε πολλά και τους καλλιτέχνες. Και φεύγουνε τώρα σε δύο μέρες, ε, πότε φεύγουνε, τα φώτα, τη Δευτέρα. Οπότε ακόμα εδώ πέρα κυκλοφορούνε οι καρικάτζαροι γύρω μας. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Τι σημαίνει όμως δίλημα, είναι το δίλημα του καρικάτζαρου. Δίλημα, τι σημαίνει, ποιος θα μας πει. Για πες. Ναι. Ορίστε. Να το κάνει, να το κάνει. Ναι. Η αλήθεια είναι, μέσα είναι, δίλημα είναι αυτό. Πολλές φορές πρέπει να πάρουμε κάποια απόφαση, έτσι, για να διαλέξουμε ανάμεσα σε δύο πράγματα. Ναι, δηλαδή, ξεκινήσουμε ή να μην ξεκινήσουμε. Σωστά. Να πάρω μαζί μου την ομπρέλα, να μην την πάρω. Να βάλω εγώ τα μαύρα. Τα, μπράβο. Ναι, αλλά άμα δεν βρέξει, θα την κουβαλάμε. Υπάρχουν πολλές φορές τέτοια διλήμματα. Και ένα τέτοιο δίλημα, λοιπόν, έχει και ο Καλικάντζαρος. Το δίλημα είναι αυτό ή το ένα ή το άλλο. Δύο πράγματα που πρέπει να διαλέξει. Και ένα τέτοιο δίλημα λοιπόν έχει και ο Καλικάντζαρος της δικής μας ιστορίας. Μπαίνοντας λοιπόν ο Καλικάντζαρος μέσα σε αυτό το παντοπολείο με τα χιλιάδες πράγματα, ξαφνικά βλέπει μπροστά τι πας να κάνεις. Το δίλημα του Καλικάντζαρου. Πας να το πεις. Το δίλημα, παιδιά, θα μαρτυρήσει το δίλημα του Καλικάντζαρου. Να το πούμε τώρα ή θα το παίξουμε. Τι λέτε. Πήγε να δεν το λέμε τώρα. Ωραία. Είστε έτοιμοι. Ναι. Ξεκινάμε. Για φυσήξε να σβήσει το φως το δικό. Thank you.
Ο φοιτητής νοικιάζει τη σοφίτα του Παντοπολίδη. Χριστουγέννων έχει ήδη απλώσει το χέρι της στη μικρή μας πόλη. Τα μαγαζιά κλείνουν σιγά σιγά και οι άνθρωποι αποσύρονται στα σπίτια τους για να συνεχίσουν τις προετοιμασίες για το γιορτινό τραπέζι, τα δώρα, το στόλισμα του δέντρου. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με κάτι διαφορετικό.